Άκουμε μόνο αλήθειες. Αυτές είναι οι δικές μου δεσμεύσεις και προτάσεις. Αυτά θα κάνουμε εμείς από την επόμενη μέρα. Πρώτα και πάνω από όλους είναι η ΚΟΣ. Πρώτα και πάνω από όλους είστε εσείς. Δεσμεύομαι λοιπόν και για μια επιθετική πολιτική στήριξη των εταιριών χαμηλού κόστους για να μπορέσουν να έρθουν περισσότερο επιχείρηση στο νησί και να μπορέσουν να σήμερα από εδώ τονίζουμε πως κάθε κατεύθυνση. Μονοπωλιακές καταστάσεις δεν υπάρχουν. Μονοπωλιακές καταστάσεις δεν θα γίνουν ανοιχτές στο νησί μας. Πάνω και από όλα το συμφέρον της κότων επαγγελματιών και των πολιτών της. Μέσα από την προσέλευση των εταιριών χαμηλού κόστους, μέσα από στοχευμένες δράσεις που επιτυχάνουμε την εθνική στις τουριστικές περιόδους. Το τουριστικό προϊόν της ΚΟ και το τουριστικό της ΡΕΒΜΑ δεν πρόκειται να το ελέγξει και να το καθοδηγήσει κανείς. Κανένα οργανωμένο συμφέρον. Είναι δική μας υπόθεση ο τουρισμός και η ανάπτυξή του. Είναι δική μας υπόθεση τα ωφέλη του τουρισμού για την Ελλάδα. Εμείς οι ίδιοι θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια τουριστική ανάπτυξη με τα ωφέλη από αυτήν να διαχέονται και να πηγαίνουν στους πολίτες και στους λίγους. Να πηγαίνουν σε όλους. Να δουλεύουν και οι επαγγελματίες της εστίασης. Να δουλεύουν και οι ταξιτζίδες που έχουν πρόβλημα και δεν το αντιλαμβάνεται κανείς παρά μόνο προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει και εδώ διχασμό μεταξύ των ανθρώπων αυτών των οικογενειακών που παλεύουν καθημερινά και της παράδοσης δικής μας. Να προοδεύσει, να στηριχθεί η τοπική οικονομία, να επανεκκινήσει η οικονομή με αποκλειστική προσπάθεια όλων μας να δουλέψουν οι κόοι οικοδόμοι, οι κόοι οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στην αμυγεία και δεν έχουν κάνει ένα πράγμα. Αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής μας αρχής. Έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μια ισχυρή ομάδα που θα ξεκινήσει τη δουλειά όχι από την πρώτη μέρα στο Δήμο, αλλά από την επομένη των εκλογών. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, γιατί η ΚΟΣ δεν μπορεί να περιμένει. Το λέω για να το ακούσουν όλοι. Δεν θέλω και δεν ζητώ ούτε μία μέρα χάριτος προσωπικά. Θέλω οι πολίτες να με κρίνουν αυστηρά. Θέλω οι πολίτες να συμμετέχουν, να μας καταθέτουν παρατηρήσεις, να μας καταθέτουν προτάσεις, να μας καταθέτουν τις διαφωνίες και τις συμφάσεις τους. Το είπαμε, η ΚΟΣ αλλιώς, όχι όπως ξέραμε, αλλά όπως πρέπει να γίνει. Εγώ πρέπει να περάσω τις κοιτάρες στην επόμενη γενιά μέσα από καλύτερες συνθήκες και προοπτικές. Έχει μεγάλη σημασία και αξία να γνωρίζει κανείς πότε πρέπει να αποχωρήσει. Πότε πρέπει να ανοίξει δρόμο σε άλλους. Στη φρεσκάδα και στη νέα πνοή των ιδιώτων. Και από πλήρη συνέστηση αυτού που λέω. Δεν πρόκειται να μείνω ή να διεκδικώ το Δήμο μέχρι τα 70 μου. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Έχω δουλέψει πολλές φορές στη ζωή μου και έχω επάγγελμα για το οποίο είμαι υπερήφανος. Συμπατριώτες και συμπατριώτες μου. Ο Δήμος θα αλλάξει. Θα επιστρέψει ξανά στους πολίτες. Με την πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες και τους οικονομικούς πόρους στις δημοτικές μας κοινότητες και στις δημοτικές ενότητες για να ξαναπάρουν μπροστά τα χωριά μας. Για να ξαναζήσουν τα χωριά μας. Για να δούμε τη δράση όπως πρέπει. Ισχυρά και να προωθήσουμε όλο το κοινό. Για να επιστρέψει ο Δήμος στους δημότες των χωριών μας και να επιστρέψει ξανά η ζωή και η ελπίδα. Αυτό που δεν κατάλαβαν ο απερχόμενος Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή είναι ότι τα προβλήματα στο πυλί, στην αντιμάχια, στην Κέφαλο ή στο ασθενείο, δεν αντιμετωπίζονται από τα γραφεία της πόλης. Αντιμετωπίζονται επί τόπου. Ο Δήμος πρέπει να είναι εκεί, πρέπει να είναι παρόν και ο Δήμαρχος παρόν, όχι εξαφανισμένος και να γυρίσει γεωμένος στις εκλογές. Και να ξαναθυμίσει την παρουσία του και ανθρώπους που τον είχαν και τον έχουν ξεχάσει. Αυτά λοιπόν τα ισχυρά τοπικά συμβούλια δεν θα έρθουν για προσωπικό ρόλο όπως σήμερα. Θα έχουν αρμοδιότητες, πόρους και δυνατότητα να υλοποιήσουν έργα.
σε κάθε ενότητα θα υπάρχει διοικητική δομή του Δήμου να εξυπηρετείται ο πολίτης για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έχει έρθει η ώρα για ένα νέο μοντέλο στο Δήμο. Ένα νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου που θα στηρίζεται στη δημοκρατία, στη διαβούλευση, στην αποκέντρωση, στο δημόσιο έλεγχο. Η Επιτροπή Διαβούλευσης δεν θα μείνει ένα διαπροσωπικό όργανο. Η Επιτροπή Διαβούλευσης θα διευρυνθεί και η σύνθεση και ο ρόλος της. Καμιά σοβαρή πρόταση και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν θα προκύπτει μέσα από κλειστές πόρτες. Με τη συζήτηση μαζί σας, με τη συζήτηση σε κάθε χωριό, με τη συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης και να πηγαίνουμε όλοι μαζί να υλοποιούμε αυτά τα οποία θα ζήσουμε. Το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου το παρακολουθήσατε. Το ζήσατε. Ο ίδιος προσωπικά στεναχωρείται για αυτό το επίπεδο. Από εμάς εξαρτάται. Και από την 1η του Σεπτέμβρη θα υπάρξει επιτέλους κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που 4 χρόνια δεν κατάφερα να κάνω. Κανονισμός λειτουργίας που θα σέβεται τον κάθε ένα χωριστά και τις παρατάξεις άρα και τον κάθε Δημοτικό Συμβουλίο και τον κάθε Δημότη της χώρας. Ως Δήμαρχος θα σας πω και κάτι άλλο γιατί δεν το παρακολουθούμε αυτή την περίοδο. Είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση των Δημάρχων και των Αντιδημάρχων να δημοσιεύουν κάθε χρόνο στο δημόσιο, στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο τα περιουσιακά του στοιχεία. Κανείς δεν το έκανε. 4 χρόνια σχεδόν κανείς δεν δημοσιεύει τα περιουσιακά του στοιχεία στην δημοσιογραφία. Τι φοβούνται, τι ντρέπονται, γιατί δεν το κάνουν. Όμως δεν κάνουν ούτε δημόσιο απολογισμό, όπως οφείλουν από την νομοθεσία. Δεν βγήκαν ούτε μία μέρα στην κοινωνία να πούν τι έκαναν, τι προγραμμάτισαν και τι δεν έκαναν. Γιατί δεν έκαναν τίποτα. Γιατί τρέπονται να δημοσιοποιήσουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Εμείς, είναι θέμα σήμερα. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της Εξουσίας από την πρώτη μέρα που θα αναλάβουμε στη δημοσιότητα και τα περιουσιακά του στοιχεία και αυτά που είχαν και αυτά που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ταυτόχρονα, ο απολογισμός της Δημοτικής Αρχής αλλά και των τοπικών συμβουλίων θα είναι ετήσιος. Αγαπητές φίλες και φίλοι, χτίζουμε μια νέα και αληθινή, αλλά πάνω απ' όλα στέρεη σχέση για την επόμενη μέρα. Με όλους τους πολίτες. Προχωρούμε σε αναποστολόγηση όλων των υπηρεσιών αλλά και της τιμολογιακής πολιτικής του Δήμου. Στοχεύουμε στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου, όχι βέβαια με απολύσεις, γιατί κάποιοι γυρίζουν και το λένε και αυτό, όχι με συρρήκνωση των υπηρεσιών, αλλά με στοχευμένες προτάσεις.